Νομίζουμε ότι σήμερα η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο ξεπέρασε κάθε όριο πραγματικά. Αργά χτες το βράδυ κατέθεσε ένα πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο στην πραγματικότητα είναι 6, ίσως και περισσότερα νομοσχέδια μαζί, 1.100 σελίδων, 226 άρθρων, και σήμερα το μεσημέρι το ξεκινά άρον-άρον για να συζητηθεί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το εισάγει από πάνω και ως επίγον. Για να το ψηφίσει, λέει, μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα θα χρειαστεί αύριο εμείς εδώ, χωρίς ανάσα, από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούγοντας πρώτα τους φορείς, να τοποθετηθούμε μετά για τα άρθρα και στη δεύτερη ανάγνωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν λέξεις πια για να περιγράψουν αυτήν την τακτική της κυβέρνησης. Πρόκειται, θα το ξαναπούμε, πρόκειται για μια άθλια μεθόδευση, η οποία ασφαλώς και αποκαλύπτει τις προθέσεις της κυβέρνησης, που σαν τον κλέφτη, πραγματικά σαν τον κλέφτη, προσπαθεί να περάσει την πολιτική της στην παιδεία. Γι' αυτό και διαλέγει τη στιγμή που τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά για το Πάσχα, νομίζοντας η καημένη ότι έτσι θα αποφύγει την κατακραυγή και τις κινητοποιήσεις της νεολαίας. Γελέτε όμως. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το νομοσχέδιο έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας του. Μιας νεολαίας για την οποία κατά τα άλλα κόπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν προσπαθεί να της δώσει ένα ακόμα χτύπημα, όπως με αυτό το νομοσχέδιο. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη φορά που τέτοια νομοσχέδια τόσο σημαντικά για την εκπαίδευση ψηφίζονται κατά καλό καιρό ή μέσα στις διακοπές? Όχι βέβαια. Όλα τα χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις, τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά νομοσχέδια ψηφίζονται όταν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Ορισμένα παραδείγματα από την πρόσφατη εκπαιδευτική ιστορία. Νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο μεταξύ άλλων γενίκευε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ψηφίστηκε τέλη Ιούλη και αρχές Αυγούστου του 2017. Νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές, εντός πολλών εισαγωγικών, δομές, το οποίο κατέφερε ένα ακόμα χτύπημα στην ειδική αγωγή. Πότε ψηφίστηκε? Τον Ιούνι του 2018. Νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου υπήρχε και η γνωστή τροπολογία για το σύστημα προσλήψεων, παύλα απολύσεων των εκπαιδευτικών. Πότε ψηφίστηκε, πότε συζητήθηκε πραγματικά μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων, για να ψηφιστεί αμέσως μετά τις πρώτες μέρες μετά τις διακοπές. Και βεβαίως η κορονίδα είναι το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο το πήγε σιγά σιγά η κυβέρνηση και το έφερε να συζητιέται τούτες ακριβώς τις μέρες. Η κυβέρνηση, οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε, τιμά τις νομοθετικές παραδόσεις για την παιδεία και όχι μόνο, τις αναβαθμίζει και από πάνω. Έτσι όμως γίνεται πάντα. Η αντιλαϊκή πολιτική χρειάζεται και τις ανάλογες διαδικασίες για να περάσει, όπως χρειάζεται βέβαια και την καταστολή στην κοινωνία όταν αυτή είναι απαραίτητη. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό νομοσχέδιο από το σημερινό που να επιβεβαιώνει το βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση όπως και γενικότερα. Καταρχήν για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του νομοσχεδίου. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επέρχονται οι εξής συνοπτικά συνέπειες. Υποβαθμίζεται η γενική παιδεία, η γάμα λυκείου μετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος για τα πανεπιστήμια, δηλαδή σε φροντιστήριο, για να συνεννοούμαστε. Μεγαλώνουν οι μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές και οι ταξικοί φραγμοί που υψώνονται είναι ακόμα πιο υψηλοί, και βεβαίως ευνοείται η παραπαιδεία. Και καθόλου δεν περιορίζεται, όπως είπε ο κύριος Φίλης. Και αυτό, ξέρετε, δεν σας το λέμε εμείς.
το λένε και το δηλώνουν οι ίδιοι οι μεγάλοι φροντιστηριάρχες και μάλιστα μέσα από τις σελίδες της Αυγής. Και όλα αυτά γιατί το νέο λύκειο που διαμορφώνεται είναι απόλυτα υποταγμένο στις εξετάσεις, δηλαδή γίνεται ακόμα πιο άχαρο, ακόμα πιο αποστεωμένο για τους μαθητές, μιας και από την γάμα λυκείου εξοβελίζεται, πετιέται σχεδόν ολοκληρωτικά έξω η γενική μόρφωση. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό και το πιο επικίνδυνο, γίνεται ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικό το λύκειο, ακόμα πιο σκληρό, για την τρίτη λυκείου μιλώ, με διπλές πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και με τους φροντιστηριάρχες βεβαίως να είναι οι μόνοι, όπως είπαμε, που το χειροκροτούν. Έχουμε συνεπώς, όπως είπαμε πριν από λίγο, τη μετατροπή, την επίσημη πια, την καθιέρωση, τη μετατροπή της τρίτης λυκείου σε φροντιστήριο. Μια τάξη βεβαίως που εμείς δεν θα διαφωνήσουμε ότι είχε και έχει, έτσι όπως λειτουργεί, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό όμως δεν αποτελεί λύση. Γιατί, όπως δεν αποτελεί λύση ο αποκεφαλισμός για έναν άνθρωπο που πάσχει από τον πονοκέφαλο, έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα της τρίτης λυκείου. Στην πραγματικότητα αλλάζει μορφή. Η μόνη και ουσιαστική διαφορά που θα έχει η γάμα λυκείου με τα φροντιστήρια είναι ότι τα φροντιστήρια έχουν, και μιλάω για τα καλά φροντιστήρια, για τα μεσαία και τα καλύτερα, έχουν το πολύ μέχρι 10 μαθητές, ενώ στα σχολεία στην τρίτη λυκείου θα στηβάζονται 25 μέχρι και 27 μαθητές ανά τμήμα. Και ξέρετε, αυτό δεν το λέμε επειδή μας έπιασε ο καημός να πετύχει η τρίτη λυκείου ως φροντιστήριο. Κάθε άλλο, το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Δεν κατηγορούμε δηλαδή την κυβέρνηση ότι κάνει ένα αναποτελεσματικό φροντιστήριο. Εμείς την κατηγορούμε ότι με την πολιτική της, με τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, η όποια γενική, έστω κουτσή στραβή, πάντως γενική μόρφωση, πετιέται εκτός από την γάμα λυκείου. Τώρα, έρχεται το Υπουργείο πάνω σε αυτό το θέμα και σήμερα λίγο πολύ το υπενήχθηκαν οι εισηγητές και λέει ότι μα εδώ έχουν ήδη προηγηθεί 5 χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο μαθητής έχει αποκτήσει τη γνώση που χρειάζεται, τη γενική, ως μελλοντικός πολίτης και άλλωστε υπάρχει και το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Βεβαίως, είναι άλλο το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και άλλο το περιεχόμενο της γενικής παιδείας, στο οποίο ασφαλώς και εντάσσεται το μάθημα της γλώσσας, δεν περιέχει όμως το σύνολο της γενικής παιδείας. Με άλλα λόγια, τι λέει η κυβέρνηση, πως ό,τι μάθατε, μάθατε μέχρι τη Β' λυκείου και ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ φτάνουμε στον 21ο αιώνα, με τον πλούτο της γνώσης να έχει τόσο αναπτυχθεί, εμείς να φτάνουμε να μειώνουμε κατά ένα έτος στην πραγματικότητα τα σχολικά χρόνια. Γυρνάμε δηλαδή δεκαετίες πίσω και αυτό μας το πλασάρεται και ως προοδευτικό. Μήπως είναι αρκετό και το γυμνάσιο από μόνο του και γι' αυτό το λύκειο το κρατάτε και εσείς εκτός υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θυμίζω όμως εδώ ότι είναι το ίδιο κόμμα, είστε εσείς οι ίδιοι που μέχρι πρόσφατα θυμόμαστε τα ένθετα της Αυγής για την παιδεία, όπου εκεί επιχειρηματολογούσατε και γράφονταν άρθρα επί άρθρων για την 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Τι κάνετε τώρα στην πράξη, για πρώτη φορά, όπως είπαμε, στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, με το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, συρρυκνώνεται η γενική παιδεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα άλλο επιχείρημα που επιστρατεύει συνεχώς η κυβέρνηση είναι ότι τάχα προσπαθεί με τις πανελλαδικού τύπου απολυτήριες εξετάσεις ότι θα ενισχυθεί η αξία του απολυτηρίου. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι το απολυτήριο δεν σημαίνει τίποτα, έχει απαξιωθεί, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό, αφού με την πληθώρα αποφύτων, με τα δευτεροβάθμιων, ανώτατων ιδρυμάτων, οι κάτοχοι μόνο ενός απολυτηρίου λυκείου βρίσκονται τελευταίοι στην όποια βεβαίως λίστα διορισμού. Και το Υπουργείο θεωρούμε ότι είναι προκλητικό όταν λέει ότι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του απολυτηρίου
επιτυγχάνεται και η ισότιμη αντιμετώπιση των αποφύτων των ΓΕΛ στην αγορά εργασίας, αφού είναι προσόν διορισμού μέσω ΑΣΕΠ. Γιατί και σήμερα το απολυτήριο παραμένει, είναι από όσο ξέρουμε, προσόν διορισμού. Όμως, όσες παραπάνω εξετάσεις και να βάλετε στο απολυτήριο, ο απόφυτος του ΓΕΛ δεν μπορεί να ισοτιμηθεί με τον απόφυτο του ΙΕΚ, του ΤΕΙ, του Πανεπιστημίου και ούτω καθεξής. Προβλέπονται, όπως είπαμε, εξετάσεις πανελλαδικού τύπου για να πάρουν το απολυτήριο οι μαθητές. Και λέτε, λέει το Υπουργείο δηλαδή, ότι αυτές οι εξετάσεις δεν είναι ανταγωνιστικές, δεν περνάει όποιος πήρε καλύτερο βαθμό από τους ανθυποψηφίους του, αλλά απλά όποιος πήρε βαθμό απόλυσης 9,5. Παρακάτω όμως, το ίδιο το Υπουργείο προσθέτει ότι ο βαθμός του απολυτηρίου, άρα και αυτών των επιπλέον εξετάσεων, θα συνυπολογίζεται και στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης των πανελλαδικών εξετάσεων. Δηλαδή, δεν θα φτάνει το 9,5, οι υποψήφοι θα μοχθούν και για το ίδιο και για καλούς, καλύτερους βαθμούς, όπως και στις πανελλαδικές. Σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση, για την οποία τόση κουβέντα, τόσα πολλά τέλος πάντων παχιά λόγια μας είχε πει παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα λέει ότι υποτίθεται ότι κάνει το πρώτο βήμα. Ακόμα και σε αυτά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, τα ΤΕΠ όπως ονομάζονται, που φτιάχνει τώρα το Υπουργείο, η πρόσβαση, θυμίζουμε εμείς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, προϋποθέτει επιτυχία και στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις που μπαίνουν πριν από το απολυτήριο. Τελικά, τα ΤΕΠ δεν είναι δηλαδή και τόσο ελεύθερη η πρόσβαση, από τη στιγμή που υπάρχουν εξετάσεις πανελλαδικού τύπου για αυτά. Τελικά, τα ΤΕΠ δεν είναι τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από τα τμήματα χαμηλής ζήτησης που υπάρχουν και σήμερα βεβαίως και που μπορούν σε αυτά να εισάγονται υποψήφοι με πολύ πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Τέλος, ανησυχούμε για τις δηλώσεις, πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργείου, ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί και την αρχή για μια ευρύτερη αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιτελεστεί σταδιακά, χωρίς αναταράξεις κτλ. Κτλ. Με δεδομένη τη φιλοσοφία, και θέλουμε να καταθέσουμε εδώ τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας, με δεδομένη λοιπόν τη φιλοσοφία που διέπει τις αλλαγές στην τρίτη ηλικίου, μπορούμε να φανταστούμε και το τι θα ακολουθήσει και στις υπόλοιπες τάξεις. Ενώ η υπόσχεση χωρίς αναταράξεις καθόλου δεν μπορεί να καθησυχάσει, όταν για τους μαθητές που θα δώσουν του χρόνου εξετάσεις με το νέο σύστημα, οι ανακοινώσεις γίνονται τώρα, Απρίλη μήνα δηλαδή, όταν έχουν ήδη ξεκινήσει οι περισσότεροι από αυτούς την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γίνονται δηλαδή στην πραγματικότητα και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως πειραματόζωα. Συνοπτικά, όπως το πολυνομοσχέδιο οδηγεί σε ένα λύκειο ακόμα πιο ταξικό, σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό μαραθώνιο, όπου δεν χωράνε οι μορφωτικές ανάγκες της νέας γενιάς, έτσι και το πανεπιστήμιο, γιατί υπάρχει και πολύ πανεπιστήμιο σε αυτό το νομοσχέδιο, προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο στα μέτρα των μεγάλων επιχειρηματιών, μακριά από την ανάγκη να μαθαίνουν οι φοιτητές ολοκληρωμένα την επιστήμη τους, να βρίσκουν οι απόφοιτοι δουλειά, γι' αυτό σπουδάζουμε, με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπούδασαν. Γιατί το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια βεβαίως των μεταρρυθμίσεων που έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, επεκτείνει τις κατηγοριοποιήσεις, τις διαφοροποιήσεις των εκπαιδευτικών διαδρομών, την ακόμα πιο στενή σύνδεση των βαθμίδων της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις. Και έτσι, ακόμα περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, μαθητές και φοιτητές καλούνται να μετράνε το κάθε επόμενό τους βήμα ανάλογα με το πόσο βαθιά μπορούν να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Το αν και σε ποια σχολή θα σπουδάσουν δηλαδή, εξαρτάται από το αν και πόσα έχουν να πληρώσουν σε φροντιστήρια. Το αν και σε ποια δουλειά θα δουλέψουν, εξαρτάται από το αν έχουν να πληρώσουν για να αγοράσουν μεταπτυχιακά, σεμινάρια, πιστοποιήσεις και όλα αυτά, ώστε να συμπληρώσουν το βιογραφικό τους. Και όλα αυτά γιατί το μορφωτικό περιεχόμενο των σπουδών και το νομοσχέδιο συντελεί σε αυτό και αυτό το νομοσχέδιο. Το μορφωτικό περιεχόμενο λοιπόν των σπουδών σε όλες τις βαθμίδες υποβαθμίζεται. Και οι πανεπιστημιακές σπουδές αποκτούν όλο ένα και περισσότερο ένα χαρακτήρα εφήμερης κατάρτισης, στην ουσία για τους πολλούς, αφού στα τμήματα των συγχωνευμένων ιδρυμάτων, αυτά που προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο,
τα προγράμματα σπουδών προσανατολίζονται στενά στις πρόσκαιρες αναπτυξιακές προτεραιότητες του κεφαλαίου, οι οποίες βεβαίως αλλάζουν ανάλογα με το που μυρίζονται κέρδη. Αυτή είναι η ουσία της ευρωενωσιακής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, αυτήν προωθεί δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ με το νομοσχέδιο, με όσες παραλλαγές και αν προσπαθούν να την προωθήσουν τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βγάλει κουβέντα. Σε σχέση με το Λύκειο, το άγχος των μαθητών του Λυκείου, η απώλεια του μορφωτικού του ρόλου, θεωρούμε ότι έχουν τις ρίζες τους στην κοινωνία της εκμετάλλευσης και των ταξικών φραγμών που υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Το ενδιαφέρον για το Λύκειο που πράγματι έχει χάσει τη μορφωτική του αποστολή μπορεί πραγματικά να γίνει γόνιμο αν τεθεί στο επίκεντρο όμως η ανάγκη για άμεση επέκταση της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης στα 12 χρόνια. Γιατί σήμερα στη χώρα μας υποχρεωτική είναι η 9χρονη εκπαίδευση και όχι η 12χρονη, για ουσιαστική απεμπλοκή του Λυκείου από τη διαδικασία πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Και επειδή ο Υπουργός επαναλαμβάνει κάθε τρεις και λίγο για τις προτάσεις που δήθεν δεν του κάνει το ΚΚΕ, για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το ζήτημα της πρόσβασης λοιπόν στα πανεπιστήμια, θα τις επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Σήμερα το ΚΚΕ παλεύει και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο πρόσβασης, έστω ως μέτρο ανακούφισης, ως μέτρο προσπάθεια, ενίσχυσης της προσπάθειας των μαθητών των λαϊκών οικογενειών. Τι λέμε εμείς? Να υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Να υπάρχει το δικαίωμα επανάληψης της διαδικασίας όσες φορές το επιθυμούν οι υποψήφοι. Να υπάρχει η δυνατότητα που παλιότερα υπήρχε και εξασφάλιζε σε ένα βαθμό αρκετά μεγάλο να πάει ο καθένας στη σχολή που ήθελε πραγματικά να πάει, να υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης της βαθμολογίας μαθημάτων και για τις επόμενες χρονιές. Τις προτάσεις αυτές τις έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τις λέμε, τις έχουμε πει και εδώ στη Βουλή. Ο κύριος Υπουργός νομίζω ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνει ότι δεν τις ακούει. Δύο λόγια, κυριολεκτικά δύο λόγια και θα τελειώσω, θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, για τις συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εντάξει ας διαλέξει ο Υπουργός τη λέξη που επιθυμεί, 5 πανεπιστημίων με 6, 7, 8 τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστικό, ισχύει αυτό που έχουμε πει για ανάλογα νομοσχέδια στο παρελθόν, ότι αυτή η συγχώνευση, αυτή η απορρόφηση, αυτή η συνένωση τέλος πάντων, εξυπηρετεί βεβαίως, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, τις ανάγκες που έχουν σε προσωπικό εξειδικευμένο πανεπιστημιακού επίπεδου οι μεγάλες επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα, δημιουργώντας μάλλον και εκείνα τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα, τα περίφημα ΠΕΚ, με τα αρκετά Ινστιτούτα τα οποία ιδρύονται σε κάθε τέτοιο πανεπιστήμιο. Φυσικά, ούτε και εδώ υπάρχει η παραμικρή, γίνεται η παραμικρή νήξη για ζητήματα φοιτητικής μέρημνας, κατά τα άλλα συζητάμε ένα νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, η παραμικρή νήξη για ζητήματα ουσιαστικής και ολόπλευρης στήριξης της λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος με διδακτικό και λοιπό προσωπικό και με υποδομές. Παρά το ότι δημιουργείται πληθώρα νέων τμήματων, αυτή γίνεται κατά τη γνώμη μας χωρίς καθόλου υποστήριξη, παρά με τον ελάχιστο εκείνο αριθμό διδασκόντων, για τα μέλη ΔΕΠ μιλώ, με τον αριθμό 8. Εντύπωση προκαλεί, και θέλουμε να το σημειώσουμε αυτό, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες με μεγάλης διαμάχης εδώ μέσα στη Βουλή και στην Ολομέλεια για τον νόμο Διαμαντοπούλου, ότι στα νέα τμήματα και στις νέες σχολές που δημιουργούνται, ρητά αναφέρει το νομοσχέδιο ότι η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, και μάλιστα το αναφέρει αρκετές φορές, κάθε φορά δηλαδή που ιδρύεται μια καινούργια σχολή ή ένα τμήμα, ότι το πρόγραμμα σπουδών αυτού του τμήματος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4009 του 2011. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, ο οποίος ζει
και βασιλεύει, η κυβέρνηση τον συνεχίζει, τον εφαρμόζει και πάνω σε αυτόν οικοδομεί τη δική του πολιτική για το Πανεπιστήμιο Ανώνυμη Εταιρεία. Ένα σχόλιο μονάχα, θα γίνουμε ακόμα πιο αναλυτικοί, για το ΔΠΑΕ, για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο που επιχειρείται η συνένωση και η λειτουργία και με τον τρόπο που υπάρχουν αρκετές διατυπώσεις, στην πραγματικότητα ενισχύονται ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά του χαρακτηριστικά και μιλάμε για ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τέλος, επειδή το νομοσχέδιο, όπως είπαμε, έχει 226 άρθρα, στο βαθμό που θα τα καταφέρουμε και μέσα σε ασφικτικές διαδικασίες και προθεσμίες, θα τοποθετηθούμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα στις επόμενες συνεδριάσεις ή μάλλον στην επόμενη συνεδρίαση αύριο, γιατί μετά τη Δευτέρα θα πάμε στην Ολομέλεια. Φυσικά και το καταψηφίζουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και καλούμε την κυβέρνηση ξανά να το αποσύρει. Ευχαριστώ.